Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρη, εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά μαζί. Και τι σας έχω? Δεματάκι. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι μελισσοκομικό. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ είναι το δεματάκι μας. Και όπως βλέπουμε, βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ότι μας το έφερε το κούρερ στο σπίτι, ήρθε με γενική ταχυδρομική. Ο πολιτής μας είναι ο Λάκης ο Ίνοξ, από τα Ιωάννινα. Πολύ ωραίος, συνοηθήκαμε πάρα πολύ ωραία μαζί του και με την ευκαιρία θα δείξουμε και εμείς στο κανάλι ότι έχουμε πάρει. Δεν είναι τυχαίο που διάλεξα αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο για να ανοίξουμε το δεματάκι μας και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Και όπως σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο για να ανοίξω. Και τσουπ, ανοίγουμε σιγά σιγά και τι βλέπουμε, ότι αυτή μπορεί να είναι μια κλασική πυρούνα. Και εδώ βλέπουμε τα εργαλεία, ένα φυλάδιο του Λάκη με τα εργαλεία που φτιάχνει αυτό στα Inox και την έξυπνη πυρούνα που φτιάχνει από λεπισμού, φυσικά σε μικρό κουτάκι έχει έρθει. Πολύ προσεγμένη συσκευασία έτσι ώστε να μην πάθει κάτι και χαλάσουν κάτι όπως αυτά εδώ πέρα που έχει φτιάξει τα δοντάκια, να μην τζαλακωθούν καθόλου με χτυπήματα στον δρόμο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένο και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε εδώ πέρα τα εργαλεία μας. Μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα μου πεις, ρε Δημήτρη, αφού μας έχεις δείξει απολεπισμό με την απλή κλασική πυρούνα, με αυτήν εδώ, γιατί πήρες αυτήν? Δες τη διαφορά. Δες τη διαφορά σε μήκος. Πραγματικά με το φραπ παίρνει μισό πλαίσιο. Τώρα δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που εδώ πέρα εμείς στην Ορεστιάδα δεν έχουμε άλλα μέλια να πάρουμε για να το δοκιμάσουμε και να σας δείξω πώς πηγαίνει στα μέλια πάνω. Αλλά βλέπετε τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ εμφανής. Για να το δούμε και σε ένα πλαστικό πλαίσιο άχτιστο που έχω εδώ πέρα στην άκρη. Βλέπετε ότι πραγματικά πιάνει μισό πλαίσιο. Και άλλο μισό από εδώ, δηλαδή τραβάς μία και μία δύο και τελειώνει το πλαίσιο. Δεν φαίνεται να είναι δύσκολη συναρμολόγηση. Φαίνεται αρκετά ποιοτική σαν υλικό. Και πιστεύω ότι του χρόνου πρώτο Θεός που θα κάνουμε τους καινούριους τρίγους και θα το δοκιμάσουμε και φυσικά το ξαναδείτε σε βίντεο, θα μας βοηθήσει να γίνουν ακόμα πιο εύκολα οι τρίγοι. Και φυσικά θα κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο. Όπως είπα, με αυτό εδώ υπάρχει link στην περιγραφή που έχω κάνει βιντεάκι για να δείτε πώς βγάζουμε με αυτό. Αυτά τα προτιμούσα εγώ γιατί ήταν πολύ λεπτά, μου ήταν τη σαλαμαρινούλα και έκοβε πραγματικά τα κεράκια και μπορούσε να πας φραπ γρήγορα να το τελειώσει. Αλλά αυτό δεν παίζεται. Ο αποστάτης σε συνεργασία με το μεγάλο μήκος που έχουν εδώ πέρα τα δόντια νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ζεστά νερά και μαχαίρια τα οποία ζεσταίνονται. Φυσικά σας χρωστάω και ένα βίντεο με μαχαίρι το οποίο θα το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Απλά δεν με βολεύει τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, είμαι λίγο πιεσμένος. Θα το κάνουμε και εκείνο. Ξαναβάλουμε μέσα και το ξαναδούμε. Ξανά το επόμενο καλοκαίρι που θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Και θα πούμε δύο πράγματα για την εταιρεία. Να πω για τις εντυπώσεις μου από το δεματάκι σαν δεματάκι και από το Λάκι που ήρθε, το Λάκι πώς συνοηθήκαμε. Του στείλα μήνυμα μέσω Facebook, ο άνθρωπος αμέσως απάντησε. Την επόμενη μέρα με ρώτησε κιόλας πού να το στείλει και όλα τα σχετικά και ήρθε κατευθείαν το δεματάκι, δηλαδή δεν άρχισε σχεδόν καθόλου. Χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με τέτοιους επαγγελματίες που ό,τι λένε ο λόγος τους είναι άμεσος. Φαίνεται αρκετά ποιοτικό σαν υλικό αυτό που είδαμε μέσα, χοντρό, πραγματικό ίνοξ. Πιστεύουμε ότι θα έχει αντοχή στον χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα να το δοκιμάσουμε εμείς φέτος, μιας και τα μελίσια μας έχουν σταματήσει να μαζεύουν και δεν έχουμε κάτι να τριγύσουμε ακόμα. Παρόλα αυτά, όπως κάνουμε όλοι, τέτοια εποχή αγοράζουμε εξοπλισμό.
Τουλάχιστον εγώ τέτοια εποχή αγοράζω εξοπλισμό που τελειώνουν οι δουλειές των μελισσιών. Και μπαίνω σε μια διαδικασία να λέω τι ακόμα θα χρειαστώ, πού κουράστηκα φέτος, τι μπορώ να διορθώσω για να πάρω για του χρόνου για να μην τρέχω και δεν προλαβαίνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι. Ναι. Συνήθως απολεπίζουμε τις κηρύθρες με μαχαίρια, τα οποία τα ζητάμε μέσα στο νερό, το κλασικό το μαχαίρι. Τώρα δεν έχω εδώ για να σας δείξω, έχω όμως κάποια στιγμή θα κάνουμε και βίντεο με αυτό. Αξίζει τον κόπο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος με το μαχαίρι. Απλά, τι κερδίζουμε με αυτή την πυρούνα. Κερδίζουμε σε χρόνο, σε υλικά, δεν μπαίνουμε στη δικασία να ζεσταίνουμε νερά, οπότε κερδίζουμε ένα σκεύος. Είναι αρκετά μικρή, που σημαίνει ότι μπορούμε να την αποθηκεύσουμε πιο εύκολα. Ως προς την καθαριότητα, όλα αυτά τα μαχαίρια που ζεσταίνονται κολλάνε πάνω τα κεριά και είναι λίγο πιο δύσκολα στην καθαριότητα. Τώρα, ίσως ένα ατμομάχαιρο να μπορούσε να τον ανταγωνιστεί. Ναι, βεβαίως, μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Αξίζει τον κόπο να πάρει κάποιος ατμομάχαιρο όταν έχει 5, 10, 15 μιλίσια. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ωριακά στα 15 μιλίσια θα πρέπει να πάρει ατμομάχαιρο. Όταν το δοκιμάσαμε εμείς, όταν το δοκίμασα εγώ σε ένα φίλο, στον Γιώργο, τον οποίο σας έχω δείξει αυτή τη στιγμή και τα μιλίσια του. Πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να μαζέψει όλα τα πλαίσια που έχει για τρίγο, να πατήσει μια φωτιά εκεί πέρα, να βάλει απάνω το καζανάκι, ας πούμε, από το ατμομάχαιρο και να κόβει τις κηρύθρες. Γιατί για 5 και 10 κηρύθρες, όπως εγώ τριγούσα φέτος, ας πούμε, που έλεγα θα πάρω μισό όροφο, θα πάρω έναν όροφο. Ό,τι ήταν έτοιμα, τα έπαιρνα και έφευγα. Για να μοιράζω τη δουλειά μέσα στο καλοκαίρι και να μην τα έχω όλα, να τα κάνω σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα και πεθαίνω από την κούραση, νομίζω ότι δεν βοηθάει το ατμομάχαιρο. Και αυτή η πυρούνα θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά είναι σε λίγο πιο θεωρητική γνώση και άποψη. Αν δεν την δοκιμάσω στην πράξη, δεν θα μπορέσω να μιλήσω με ειλικρίνεια και μάλλον θα ξαναμιλήσουμε για αυτήν του χρόνου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάνετε εγγραφή. Κάτω στην περιγραφή θα υπάρχει link για το βίντεο που είχα φτιάξει πώς απολέπιζα τις κηρύθρες με την απλή, την κλασική, την πυρούνα. Θα υπάρχει όμως link και από το Facebook του Λάκη για να μπορείτε να παραγγείλετε εσείς αυτή την πυρούνα. Θα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!